Κύριε Υπουργέ, με την παρούσα επίκαιρη ερώτηση επιδιώκουμε την όσο πιο γρήγορη αποκατάσταση του φρουρίου Ιτζεδίν στα Χανιά και την απόδοσή του επιτέλους στην τοπική κοινωνία. Αποτελεί ένα μνημείο πανελλαδικής εμβέλειας, είναι σύμβολο δύσκολων καιρών της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς εκτός από φρούριο της Οθωμανικής περίοδου, έχει συνδεθεί στενά με την ιστορία των λαϊκών αγώνων κατά τον 20ο αιώνα. Έγινε τόπος κράτησης και μαρτυρίων για κομμουνιστές και άλλους πατριώτες αγωνιστές. Ως φυλακή λειτουργήσε μέχρι το 1971, οπότε και έκλεισε οριστικά. Δυστυχώς όμως, η κατάσταση του φρουρίου Ιτζεδίν σήμερα είναι αποκαρδιωτική. Ο κίνδυνος καταστροφής του είναι πλέον ορατός, ορατότατος. Η αρχιτεκτονική και η ιστορία του επιτρέπει και επιβάλλει την αξιοποίησή του ως μνημείο επισκέψιμο σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες, σε μαθητές, για να διαδίδεται ιστορική μνήμη, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως χώρος ιστορικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι το κτίριο έχει εμπνεύσει και τον κόσμο της τέχνης. Έτυχε σημαντικής προβολής μέσα από ταινίες, όπως «Μέρες του 36» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου το 1972, «Τα πέτρινα χρόνια» και το «Τελευταίο σημείωμα» του Παντερή Βούλγαρη, καθώς και το 2017 για τον αγωνιστή του λαϊκού κινήματος, τον Απολέοντα Σουκατζίδη, με πλάνα από τις εγκληματικές φυλακές Καλαμίου. Παρ' όλα αυτά, στον ιστορικό αυτό τόπο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εργασία συντήρησης. Η αλμύρα της θάλασσας επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την άσχημη κατάσταση του μνημείου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου Φλεβάρι έχουν επιφάρει σοβαρές φθορές. Ήδη διαπιστώνονται καταρρεύσεις της οροφής των κτηρίων και διάβρωση των επιφανειών της τοιχοποιίας. Δεδομένο που καθιστά άμεσα αναγκαίες τις εργασίες αποκατάστασης. Επιπλέον, η κρίνη στην είσοδο του μνημείου εμφανίζει σημάδια κακοποίησης. Το φρούριο του Ιτζεδίν το 1986 χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και πλέον υπάγεται και στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης. Το Δεκέμβριο του 2011 πέρασε στην ευθύνη της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, η οποία εταιρεία ενσωματώθηκε στο Υπερταμείο, κάτι για το οποίο φυσικά εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Κατά συνέπεια, κυρία Υπουργέ, σας ρωτάμε, σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να φύγει από το Υπερταμείο το φρούριο Ιτζεδίν και να αποκατασταθεί άμεσα, και όταν λέμε άμεσα εννοούμε με fast-track διαδικασίες, με ευθύνη του κράτους, ώστε να αναδειχθεί ως ιστορικό μνημείο και να δοθεί στην τοπική κοινωνία για να μπορεί να αξιοποιείται από το λαό και την νεολαία για την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σιδηχάκη. Κυρία Υπουργέ, για 3 λεπτά. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε διάφορα πράγματα για το φρούριο Ιτζεδίν, το οποίο πράγματι είναι ένα σημαντικό μνημείο που αποτυπώνεται η ιστορική μνήμη των τελευταίων 150 χρόνων, όχι μόνο για την περιοχή της Σούδας και της Κρήτης, αλλά πραγματικά για την ελληνική ιστορία. Σύμφωνα με το βιβλίο καταγραφής που τηρείται στην κτηματική υπηρεσία του νομού της Περιφερειακής Ενότητας του Χανίων, το Υπουργείο ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, δεδομένου ότι περιήλθε σε αυτό από το 1915. Για περισσότερα από 30 χρόνια, το είπατε κι εσείς, είχε παραχωρηθεί κατά χρήση το πολεμικό ναυτικό. Τελικά το 1971, μετά το κλείσιμο των φυλακών, επανήλθε στην οικονομική εφορία των Χανίων. Το 1975, με απόφαση του Νομάρχη Χανίων, παραχωρήθηκε για χρήση το εντός του τείχου συγκρότημα, έκταση περίπου 16.000 τετραγωνικών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στο Αρχηγείο του Ναυτικού, για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Όλα αυτά κάποια στιγμή τελείωσαν και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδέσμευσε την χρήση του τμήματος αυτού του φρουρίου το 2004. Και από το 2007 παραδόθηκε από το πολεμικό ναυτικό στην κτηματική υπηρεσία Χανίων. Αυτή είναι επιγραμματικά η ιστορία του. Πράγματι, το 1986, ακριβώς λόγω της σημαντικότητας και της ιστορικής του αξίας, χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρηταίο μνημείο. Τώρα, η διαχείριση του μνημείου, του φρουρίου, γίνεται από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, την ΕΤΑΔ, η οποία σύμφωνα με τον νόμο 4389 του 2016 αποτελεί θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και είναι, που είναι γνωστή ως Υπερταμείο.
Το φρούριο δεν περιελήφθη ποτέ στον κατάλογο των μεταβιβαζομένων από το υπερταμείο ακινήτων για έναν πολύ απλό λόγο, διότι ποτέ δεν έγινε κτηματογράφησή του και ποτέ δεν απέκτησε ΚΑΕΚ. Επομένως, σήμερα που μιλάμε, το συγκεκριμένο μνημείο, το φρούριο, δεν ανήκει στο υπερταμείο. Τη διαχείρισή του εξακολουθεί να την έχει η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου. Το 2007 ζητήθηκε από το Δήμο Σούδας, από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και στη συνέχεια το 2014 από την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, ζητήθηκε από το Δήμο Χανίων από την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου να παραχωρηθεί η χρήση του μνημείου και η ανάδειξή του. Δεν έγινε τίποτα. Στο ενδιάμεσο που μεσολάβησε, δηλαδή από το 2015 μέχρι σήμερα, επίσης δεν προχώρησαν τα πράγματα και ξέρω πολύ καλά ότι σε ερώτηση δική σας και του κυρίου Παφίλη, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είχε απαντήσει ότι την ευθύνη της αποκατάστασης του μνημείου την έχει αποκλειστικά, 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, την έχει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης, ο κύριος του μνημείου, που είναι η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων. Εγώ θα σας έλεγα και αν θέλετε μπορώ να σας το αναπτύξω στη δευτερολογία μου για να μην υπερβώ κατά πολύ το χρόνο. Εγώ θα σας πρότεινα να δούμε ποιος φορέας τοπικός μπορεί να ζητήσει την παραχώρηση του μνημείου, να παραχωρηθεί το μνημείο είτε στο Δήμο Χανίων είτε σε κάποιον άλλον από τους πολιτιστικούς φορείς του νομού και στη συνέχεια μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης που σημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο, εφόσον αυτός ζητήσει και του παραχωρηθεί το μνημείο, την ΕΤΑΔ και την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω λοιπόν από μια τέτοια προγραμματική σύμβαση, δοθούν οι δυνατότητες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Στιχάκη, για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησα και ενδιαφερόμαστε και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να δούμε την άποψη δική σας του Υπουργείου για το πώς μπορεί να ξεκαθαριστεί όλη αυτή η υπόθεση και να προχωρήσει, να ανοίξει δηλαδή ο δρόμος για την ουσιαστική αξιοποίηση του φρουρίου Ιτζεδίν. Όντως ισχύει αυτό που είπατε. Καταρχάς το ιστορικό είναι έτσι όπως το αναφέρατε. Θα το έλεγα και εγώ, για συντομία χρόνου δεν το ανέφερα. Όντως ισχύει, τον Δεκέμβριο του 2018 είχαμε καταθέσει την ίδια επίκαιρη ερώτηση στην τότε Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ζορμπά. Η κυρία Ζορμπά περίπου έδωσε και αγράφησε την κατάσταση έτσι όπως και εσείς το αναφέρατε, δηλαδή ότι το φρούριο Ιτζεδίν δεν συμπεριλαμβάνεται στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα. Προφανώς, για να το λέτε εσείς, να το έχει πει και η κυρία Ζορμπά, κάποια βάση έχει. Εμείς θέλουμε όμως να ξεκαθαριστεί οριστικά αυτό το ζήτημα. Διότι την ίδια στιγμή υπάρχουν, για παράδειγμα, ο Σύλλογος Εργαζομένων Αρχαιολόγων που αμφισβητεί αυτό το οποίο λέτε εσείς και έλεγε και η κυρία Ζορμπά. Προφανώς υπάρχει μια καινούργια νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει την διαχείριση όλων αυτών των μνημείων και ξέκοψε κάθε μεταβίβαση 2.330 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο υπερταμείο, αλλά αυτό αφορούσε μέχρι το 1453 μετά Χριστόν. Υπάρχει αυτή η άποψη, η αντίληψη από την πλευρά των επιστημόνων που λένε ότι αυτό δεν ισχύει για μέχρι το 1830. Το φρούριο Ιτζεδίν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όπως και κάποια άλλα. Δηλαδή δεν έχουν εξαιρεθεί κάποια άλλα που φτάνουν μέχρι το 1830. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που ζητάμε είναι καταρχήν να υπάρξει μια άμεση ταυτοποίηση όλων των μνημείων ή ακινήτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού που περιέχονται στη λίστα 72.000 ακινήτων, να εξαιρεθούν από την μεταβίβαση στο υπερταμείο, κατά συνέπεια μέσα εκεί εντάσσουμε και το φρούριο Ιτζεδίν. Αυτό θέλουμε καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε οριστικά και αμετάκλητα
Και από εκεί και μετά παρακολουθήσαμε την πρόταση την οποία κάνατε. Παρακολουθήσαμε την πρόταση την οποία κάνατε, την κρατάμε. Στην περίπτωση όμως θεωρούμε ότι το Φρούριο Τζεδίν και γενικότερα τα μνημεία θα πρέπει να τύχουν της αποκλειστικής ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή του κράτους, που αυτό έχει να κάνει με την χρηματοδότηση, την παρακολούθηση ως προς την συντήρηση, διατήρηση αυτών των ιστορικών μνημείων, καθώς επίσης και την αξιοποίησή τους για ιστορικές, πολιτιστικές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι προσφέρεται το Φρούριο Τζεδίν με την αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, με την κουρία βέβαια της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, κάποιες προγραμματικές σύμβασεις, να αξιοποιηθεί αυτό το φρούριο. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μας άμεσα, διότι είδατε, κάναμε μια επίκαιρη ερώτηση το 2018, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει ούτε μυστρή για να μπορέσει να συντηρηθεί αυτό το φρούριο. Και καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι πρέπει και εσείς άμεσα να το παρακολουθήσετε και να επισπεθούν οι όποιες διαδικασίες. Καταρχάς, αν ισχύει αυτό που λένε οι αρχαιολόγοι ότι, ότι έχει περάσει το υπερταμείο, άρα οριστικά να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Και δεύτερον, η αποκατάστασή του, η συντήρησή του και η αξιοποίησή του. Ευχαριστώ.